διαπιστώσαμε τον τελευταίο καιρό ότι η εταιρεία που κατασκευάζει την Ολύμπια Οδό από την περιοχή της Ροδινής έως το Ρίο, στα δυτικά όρια του Δήμου, πρώην Δήμου Ρίου, ότι χρησιμοποιεί νερό από τις πηγές της περιοχής Ψαθοπύργου χωρίς να καταβάλει καμία αμοιβή. Υπήρχε η πληροφορία, γιατί ήμουν και δημοτικός σύμβουλος στην περίοδο 2006-2010, η πληροφορία στο Δήμο του Ρίου και είχαμε ζητήσει ενημέρωση την οποία δεν είχαμε, ότι γινόταν μια συζήτηση μεταξύ Δήμου Ρίου και της εταιρείας την περίοδο εκείνη. Με την αλλαγή του Καλλικράτη και την ενσωμάτωση του Δήμου Ρίου στο Δήμο Πατρέων, εκτιμώ ότι δεν ασχολήθηκε κανείς πλέον και διαπιστώθηκε τον τελευταίο καιρό, παρόλο στις προσπάθειες του Προέδρου του τοπικού με βάση τη συμφωνία που είχε γίνει και την πληροφόρηση που είχε για τα αποδοτικά έργα στην περιοχή, να μην κάνει τίποτα απολύτως η εταιρεία. Άρα λοιπόν λέτε ότι ουσιαστικά η εταιρεία παίρνει νερό τσάμπα. Τσάμπα παίρνει νερό και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες παρενέβη ο Δήμος Πατρέων επίσημα και υποσχέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία συνεδρίαση στις 26 Σεπτεμβρίου με ερώτηση που κατέθεσα εγώ, ο κύριος Παπανικέτας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, ότι θα προβεί στα δέοντα μετά από προσπάθειες που είχε κάνει και στοιχεία που ζητούσε για την περίοδο εκείνη που είχε προχύψει. Είχε υποσχεθεί να κάνει έργα η Ολυμπιαδός, τα οποία τα έκανε, κύριε Ξηλιά. Όχι, όχι, κοιτάξτε, βεβαίως. Στα χαρτιά που βρήκαμε, χωρίς να έχουν καμιά νόμιμη βάση, διότι δεν έχουν αποφάσει του Ιδιωτικού Συμβουλίου, λέει ότι έπρεπε να προχωρήσει ανταποδοτικά έργα. Έργα τα οποία δεν έχουν γίνει από ό,τι διαπιστώνεται από τις καταγγελίες που έχει κάνει και ο πρόεδρος του τοπικού της περιοχής. Έργα δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, μια δεξαμενή κτλ., οι οποίες είναι μόνο για τις ανάγκες της ίδιας της εταιρείας και όχι για την εξυπηρέτηση της περιοχής.